Δηλώσεις που δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες έκανε ο πρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα, Αντρέι Μάσλοφ, ο οποίος χαρακτήρισε ως πολύ επικίνδυνη την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να στείλει όπλα στην Ουκρανία. Ο Αντρέι Μάσλοφ τόνισε ότι αυτά τα όπλα μπορούν να γίνουν λία των ομάδων νεοναζί και εγκληματικών συμμοριών, ενώ αναφέρθηκε και στην επίθεση του Κυριακού Μητσοτάκη στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν από το βήμα της Βουλής. Συγκεκριμένα είπε, η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να προμηθεύσει στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία είναι πολύ επικίνδυνη. Αυτές οι προμήθειες ρίχνουν λάδι στη φωτιά, διότι δεν πρόκειται μόνο για Καλάσνικοφ, αλλά και για αντιαρματικούς πυράβλους. Απέφυγε ωστόσο να σχολιάσει επί της ουσίας την ομιλία του Κυριακού Μητσοτάκη. Επέμεινε δε ότι στο χωριό Σαρτανά, όπου υπήρξαν νεκροί ομογενείς, δεν πετούσαν ρωσικά μαχητικά όταν σκοτώθηκαν οι Έλληνες.